Η Ρωσία, από ό,τι διαβάζουμε τώρα σε διάφορα site από Ρωσία κλπ, ό,τι προϊόν προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι από την Ελλάδα, είτε είναι από την Ισπανία, είτε από την Ιταλία, τα καταστρέφουν είτε στα σύνορα, είτε όσα έχουν διατεθεί μέσα στην αγορά και μέσα από τα σούπερ μάρκετ. Άμα θα δείτε τα σημερινά τα site της Ρωσίας, μιλάνε για καταστροφές των προϊόντων εντός της ρωσικής επικράτειας. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάρα πολλά φορτία στα σύνορα της Λιθουανίας, περίπου 200 με 300 φορτία με ελληνικά ροδάκινα, τα οποία θα γινόταν από εκεί η διακίνησή τους μέσα στη Ρωσία. Έχουν σταματήσει τα φορτία εκεί, η κατάσταση είναι απελπιστική, οι εξαγωγές δεν ξέρουν τι να κάνουν, τα προϊόντα, τα ψυγεία έχουν γεμίσει από ροδάκινα, από νεκταρίνια κλπ. Και είναι αδιάθετα. Υπάρχει εκεί ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όλοι οι εισαγωγείς που φέρνανε προϊόντα από διάφορες χώρες έχουν τα εμπορεύματά τους στο λιμάνι στη Θεσσαλονίκη, κοντέινερ άπειρα. Δεν μπορούν να πληρώσουν για να τα παραλάβουν. Φορτώνονται αυτά με σταλίες με 1000 δυο επιβαρύσεις και δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι ακριβώς να κάνουν. Δεν μπορούν να κάνουν τις εισαγωγές, τα εργοστάσια όλα υπολειτουργούν γιατί δεν έχουν πρώτες ύλες για να δουλέψουν. Ο κόσμος είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση.